Λοιπόν, το ερώτημα, όταν θα πάτε να ψηφίσετε μετά από 24 ώρα την Κυριακή, θα λάβουν λοιπόν οι εκλογές δύο ψηφοδέλτια. Στο πρώτο θα αναγράφετε το ερώτημα του δημοψηφίσματος, που είναι επιλέξη. Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup στις 25 Αυγούστου του 2015. Και αποτελείται από δύο μέρη και ανακολουθούν τα μέρη του δημοψηφίσματος, του ερωτήματος. Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα, κύριε Βαλτινέ. Ναι, αυτό δεν είναι ερώτημα, είναι μυθιστόρημα, θα ήθελα να πω. Σε κάτι αγγλικά μέσα μετά. Είναι. Καλά, όχι, έχει και την ελληνική κοινωνικά. Που έγινε σε ένα τραπέζι συζητήσεων, έμεινε εκεί, δεν προχώρησε πουθενά αλλού και ξαφνικά γίνεται άλωθη. Για να ξεφύγει κάποιο ενδεχομένω από ένα αδίέξοδο. Να πω κάτι και εγώ το υπόψη. Να πει και να πάμε στο μάγκο. Θαλάσσι, για ένα μισό λεπτό. Μια και μιλάει ο Θεό. Αποφάσισε ποιε θέλει να ρωτήσει και εγώ ακούω. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω. Εμεί λέμε, αν θέλετε και να μιλήσετε μαζί σα. Κάτσε, μισό λεπτό τώρα, αδερφέ. Με κατηγόρησε για λογίδριο τη δεκαετία του 60. Καλά, αυτό είχε και μια αφεντρότητα. Καμία αντίρρηση. Το αποδέχομαι. Ωραία. Το αποδέχομαι. Ακόμα καλύτερα. Το αποδέχομαι. Θέλω όμως και εσύ να γυρίσεις λίγο στη δεκαετία του 60 ή να μείνεις το 2015, αλλά περιμένω από σένα να καταδικάσεις εδώ και τώρα τη δήλωση Σούλτς που έκανε χτες. Γιατί είναι ομή παρέμβαση και θα πρέπει να σου θυμίζει, γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς, τις παρεμβάσεις του πρώην βασιλιά και του Αμερικάνου πρεσβευτή. Ναι ή όχι, όταν λέει να φύγει η κυβέρνηση Τσίπρα και να έρθει η κυβέρνηση τεχνοκρατών και είναι ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δεν θα το καταδικάζεις αυτό? Έχω καταδίκασε αφήσει... το και μετά πες μου ό,τι θες και σ' ακούω. Και στο 50 πάω και στο 30 πάω και στο 1821 δίπλα με τον Κολοκοτρώνη. Αγαπητέ Θεό, τα πράγματα δεν είναι ναι όχι. Α, δεν το καταδικάζεις. Θανάση μου, με συγχωρείς. Δεν την ξέρω τη δήλωση Σούλτς. Να τη, αυτή την είπε. Μου την είπε, δεν την έχω ξεγουρίσει. Δηλαδή φοβάσαι ότι μέσα σε ποιο πλαίσιο έγινε. Ποια ήταν το σκεπτικό της. Έχουν ακουστεί τόσα πράγματα. Παιδί μου, όταν το συμπέρασμα είναι να φύγει η κυβέρνηση Τσίπρα και να έρθει η κυβέρνηση τεχνοκρατών, το σκεπτικό σε ενδιαφέρει. Ρε Θανάση, μη με κατηγορείς, αν σου δηλαδή, πω ότι είσαι... θέλεις να πεις ότι είναι μία πρόταση πραξικοπήματος στην είναι Ελλάδα. Είναι μία απαράδεκτη πρόταση που πρέπει τα 11 εκατομμύρια και τα 11 να ψήφιζαν ναι, να την καταδικάσουνε. Νομίζω ότι σκέφτεσαι πραγματικά με τώρα παλιές... εντάξει. Με όρους κακός τρίβει δια του Αραβόνος, κακός τρίβει. Θεωρώ ότι σκέφτεσαι με όρους πραγματικά παλαιών δεκαετιών. Εάν εκλαμβάνεις μία πρόταση Σούλτς που γίνεται μέσα σε ένα αλυσιβερίσι, όλη η Ευρώπη κουβεντιάζει για την... Θέλω να με δείξει κάμερα που σταυροκοπιέμαι, διότι ο Θανάσης Βαλτινός, αυτός ο σπουδαίος λογοτέχνης, δεν καταδικάζει την πρόταση Σούλτς και μου λέει ότι εγώ. Μα έχω σκέφτομαι... να καταδικάσω άλλα πράγματα. Είναι πάρα αυτό πολλά. Αυτό μπορεί να το καταδικάσει. Και μετά έλα να καταδικάσουμε μαζί ό,τι θε. Μαέστρο, εάν δεν το καταδικάσει, θα κλείσει η εκπομπή με αυτό το πε το μη το πει. Δεν είναι άσχημο. Εδώ πρέπει να καταδικάσει. Αναλόγω. Εσύ ξέρει πολύ καλά από ρυθμού. Α έρθουμε λοιπόν στου ρυθμού. Πάμε στο Θανάση για να γυρίσουμε και πάμε.